Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μια ακόμα σημαντική συμφωνία πλαίσιο. Καθώς προτάσουμε ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τη διαφάνεια, τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Όπως είχαμε δεσμευθεί στη Βουλή το 2020. Και καθώς καταργούμε, όπως επίσης είχαμε δεσμευθεί, στις 31 Δεκεμβρίου φέτος, το περίφημο άρθρο 96 του νόμου 4368 του 2016, διατάξεις που νομοθέτησαν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για καταπαρέκκληση απευθείας αναθέσεις για κάθε δαπάνη σχετιζόμενη με τη μεταναστευτική κρίση. Σήμερα είναι η τέταρτη συμφωνία, σύμβαση που έρχεται προς ενημέρωση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής. Είχε προηγηθεί η σύμβαση για το φράκτη του Εύρου, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, η σύμβαση κατασκευής των κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Σάμο, Κο και Λέρο, και όπως γνωρίζετε το Σάββατο εγκαινιάζεται η νέα δομή στη Σάμο και εντός Νοεμβρίου θα εγκαινιαστούν και οι δομές σε Κο και Σιλέρο. Επίσης, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και η σύμβαση για τη σίτιση ετούντων άσυλο πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα ακολουθήσει σύντομα και η πέμπτη σύμβαση για τις δομές Λέσβου και Χίου και την αναβάθμιση του ΚΙΤ φυλακίου. Όπως γνωρίζετε, η παράγραφος 9 του άρθρου 32 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει τη συζήτηση συμβάσεων άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ στην αρμόδια μόνιμη Διαρκή Επιτροπή. Να τονίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, παρότι διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, καμία σύμβαση δεν παρουσιάστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Είναι άξιο λόγου πως δαπανήθηκαν τελικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά καμία σύμβαση δεν έτυχε να είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ή για κάποιο άλλο λόγο δεν ήρθε για ενημέρωση στη Βουλή, ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν οι βουλευτές τους αναλυτικούς φακέλους των διαγωνισμών, όπως στη δικιά μας περίπτωση καταθέσαμε εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μια συμφωνία πλαίσιο που έρχεται να αντιμετωπίσει τακτικές, αλλά πιθανόν και έκτακτες ανάγκες του κράτους για το μεταναστευτικό για τα επόμενα 4 χρόνια, στη φύλαξη, στην καθαριότητα, την απολύμανση και τη συντήρηση των δομών φιλοξενίας μεταναστών, των γραφείων κεντρικών και περιφερειακών και εν γέννη όλων των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι μια νέα αντίληψη. Το facility management είναι αυτό που ονομάζουμε επιστασία. Επιστασία δομών για μέγιστη συνέργεια και βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο τίτλος της συμφωνίας πλαίσιο είναι παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, facility management, κάθε τύπου δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας ετούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτηριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο διαγωνισμός έγινε με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες βάσει των άρθρων 28 και 39 του 44-12 του 2016, όπως ισχύει, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με διάρκεια 4 έτη, με συνολική ετήσια αξία 112.512.605 ευρώ και 35 λεπτά, με δικαίωμα προαίρεσης ως 100% της συμβατικής αξίας. Διαγωνισμός που χωρίστηκε σε 6 γεωγραφικά τμήματα με βάση το φυσικό αντικείμενο, το οικονομικό αντικείμενο και τις δυσκολίες υλοποίησης, ενώ όλο αυτό το ποσό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ταμείο Μετανάστευσης, πόροι που έχουν εξασφαλιστεί. Ο διαγωνισμός για το facility management καλύπτει τις ανάγκες φύλαξης, συντήρησης, καθαριότητας και απολύμανσης για όλες τις εγκαταστάσεις. Προσοχή! Και για αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, και φυσικά κάθε δομή που κλείνει, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε κλείσει πολύ περισσότερες δομές από ό,τι έχουμε δημιουργήσει. Σας θυμίζω, πέρυσι είχαμε 121 δομές όλη τη χώρα, φέτος έχουμε μόνο 36, έχουμε κλείσει 85. Αυτομάτως, όποια δομή φιλοξενίας κλείνει, διακόπτεται, χωρίς ζημιά για το δημόσιο, η παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Οι 6 γεωγραφικές περιοχές είναι πρώτον η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, δεύτερον η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία και επίσης μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας,
Τρίτον, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη. Τέταρτον, η Αττική και η Στερεά Ελλάδα. Πέμπτον, η Λέσβος. Και έκτον, η Χίος και η Σάμος. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι επειδή αναφέρω περιοχές, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κανένα σχεδιασμός δημιουργίας δομών σε αυτές τις περιοχές. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τις δομές που κατασκευάζονται, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση και κανένα σχεδιασμό να φτιάξει καμία νέα δομή μεταναστών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, καθώς όπως γνωρίζετε, το είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι ροές το 2021 είναι κατά 90% μειωμένες σε σχέση με το 2019 και πολύ περισσότερο σε σχέση με το 2015. Θέλω να τονίσω ότι η μεγάλη καινοτομία του εν λόγω διαγωνισμού είναι ότι ανά σημείο ένας ανάδοχος θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη φύλαξη, την καθαριότητα και τη συντήρηση. Γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση, σε οικονομίες κλίμακος, εξοικονόμηση κόστους και μας επιτρέπει και εμάς ως Υπουργείο να έχουμε καλύτερη παροχή προς εμάς των υπηρεσιών που ζητάμε. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα, μέλη ως ενώσεων και υπεργολάβοι, πάνω από 25 εταιρείες, ελληνικές και ξένες, ενώ ανάδοχοι έχουν ανακηρυχτεί 4 ενώσεις εταιριών. Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο, κάθε τμήματος, το Υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του να αναθέτει στους αναδόχους επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις συγκεκριμένης διάρκειας και αντικειμένου, στη βάση όμως της τιμής και των όρων που έχουν επιτευχθεί στην συμφωνία πλαίσιο μετά το διαγωνισμό. Να αναφέρω τις υπηρεσίες πιο αναλυτικά τι λαμβάνουμε. Πρώτον, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες καθαρισμού χώρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, όπως εργασίες καθαρισμού χώρων, εργασίες συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων, αστικού χαρακτήρα αλλά και μολυσματικά, σε προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης εκτός των δομών, εργασίες προληπτικής και κατασταλτικής απεντόμωσης, μειοκτονίας, φιδοαπόθησης και απολύμανσης χώρων και αντικειμένων, διάθεση, συντήρηση και εργασίες καθαρισμού χημικών τουαλετών, εργασίες εκένωσης δεξαμενών λιμάτων. Το δεύτερο που λαμβάνουμε είναι υπηρεσίες φύλαξης για τα γραφεία σύλου, προσωπικό φύλαξης 8-ωρης ημερήσιας βάρθειας εβδομαδιαίως Δευτέρας Παρασκευή, για την κεντρική υπηρεσία 24-ωρη φύλαξη και βέβαια περαιτέρω ανάλογα στις ώρες λειτουργίας και εξειδικευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει το νέο κέντρο διαχείρισης συμβάντων που δημιουργείται στο Υπουργείο. Για τις δομές φιλοξενίας θα υπάρχει προσωπικό φύλαξης 24-ωρης, 16-ωρης και 8-ωρης βάρδιας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και εξειδικευμένο προσωπικό για την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τις εγκαταστάσεις, την επιτήρηση και την ασφάλεια των δομών μέσω του τοπικού κέντρου διαχείρισης συμβάντων και του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται πλέον στις δομές. Μαγνητικές πύλες, X-rays. Είναι σημαντικό και το έχουμε τονίσει. Βασικός μας στόχος είναι η ασφάλεια των δομών. Ασφάλεια προς όφελος των διαμενόντων, του προσωπικού μας και των τοπικών κοινωνιών. Οι δομές όλες πλέον θα είναι ελεγχόμενες, όπως λέει και ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Θα είναι δομές στις οποίες θα υπάρχει ελεγχόμενη πύλη εισόδου και εξόδου, ώρες λειτουργίας της πύλης εισόδου και εξόδου και όποιος μπαίνει και βγαίνει από τις δομές θα πρέπει να έχει κάρτα. Άρα να είναι νόμιμα διαμένος στη δομή, να είναι ωφελούμενος, να είναι προσωπικό, να είναι κοινωνία των πολιτών που έχουν άδεια όμως και είναι γραμμένοι στο Μητρό. Και καθώς μπαίνει κάποιος στη δομή, θα υπάρχει έλεγχος, όπως υπάρχει στα αεροδρόμια, ώστε να μην μπαίνουν μέσα στις δομές αιχμηρά αντικείμενα, ναρκωτικά ή οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους που μένουν στις δομές. Το τρίτο που επιζητεί και επιτυγχάνει αυτή η σύμβαση είναι οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης. Παραδείγματος χάρη ηλεκτρομηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου και πάντως ειδούς περιφράξεων, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία τους. Και θα υπάρχει τακτική και προληπτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, με βάση το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που θα υποβάλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η αναθέτουσα αρχή πριν την υπογραφή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης. Θα υπάρχει όμως και διορθωτική κατασταλτική συντήρηση των εγκατασταθέσεων για να αποκατασταθούν συνήθεις βλάβες, βλάβες μικρής έκτασης, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των υλικών.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθεται με βάση το κόστος του εργατομήνα, καθώς αυτές περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών, των αναλώσιμων, το διοικητικό κόστος, το εργολαβικό όφελος. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συμβάσεις φύλαξης και καθαριότητας, που δίνονται μοναδικές τιμές σε όλα τα ανωτέρω και προσθέτουν επιπλέον διοικητικό κόστος στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα τελικά πολλές φορές να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην ορθολογική υλοποίηση τέτοιων συμβάσεων. Και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν από το Υπουργείο γνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν στις δομές, το πλήθος τέτοιων συμβάσεων από την εποχή τους που παραμένουν ακόμα απλήρωτες και δεν δύναται να πληρωθούν λόγω προβλημάτων νομιμότητας ή και κανονικότητας κατά τη σύνυψη κοινοποίηση. Σημαντικό, το τόνισα ήδη, είναι ότι τα γεωγραφικά τμήματα καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού μπορούν να υπάρξουν έκτακτα περιστατικά στο μέλλον. Όπως παραδείγματος χάρη είχαμε πρόβλημα στα Κύθυρα και στη Μήλο τις προηγούμενες εβδομάδες, το οποίο αντιμετωπίστηκε, αλλά έπρεπε εκεί πέρα να στηρίξουμε αμέσως την τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταπεξέλθει σε ανάγκες που προέκυψαν από τη φιλοξενία μικρού αριθμού μεταναστών, έστω για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καραντίνα πριν μεταφερθούν σε υφιστάμενες δομές. Ο διαγωνισμός έχει περάσει θετικά από τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το ελεγκτικό συνέδριο. Στους αναδόχους που προέκυψαν με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες θα ανατεθεί υπηρεσίες μέσω εκτελεστικών συμβάσεων χωρίς να χρειάζεται ποτέ στο μέλλον, και αυτός είναι ο στόχος μας με τις συμφωνίες πλαίσιο, να χρειαστεί ποτέ η αναθέτουσα αρχή να ξανακάνει ποτέ διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, όπως τονίζω ο νόμος που υπήρξε, που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, καταργείται στις 31 Δεκεμβρίου φέτος. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω το προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους 18 μήνες και έχει πετύχει να υλοποιήσει πολύ δύσκολες και επίπονες διαγωνιστικές διαδικασίες με απόλυτη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει τη διαφάνεια πράξη στη διαχείριση εθνικών και συγκριματοτούμενων πόρων, καταργώντας διατάξεις για καταπαρέκκληση αναθέσεις, προχωρώντας σε διεθνείς διαγωνισμούς, εφαρμόζοντας τη βέλτιστη ευρωπαϊκή τακτική των συμφωνιών πλαίσιο. Αυτή είναι η τέταρτη που σας παρουσιάζουμε στη Βουλή των Ελλήνων και θα ακολουθήσει και η πέμπτη τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.